αντιληφθεί εχθές και δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι συμβαίνει, αλλά το είδα στο δικό μου Instagram μετά από αναφορά του Γιώργου, που είναι ο σύντροφος του Μιχάλη Οικονόμου. Επίσης ηθοποιός και υπερταλαντούχος, γιατί μετά τη συνέντευξη που έδωσε σε εμάς ο Μιχάλης, που ήταν, κατά τη γνώμη μου, ήταν από τις στιγμές που νιώθουμε περηφάνεια, ναι, που υπάρχουμε και που βέβαια έρχονται άνθρωποι εδώ γύρω μας. Αντιλήφθηκα λοιπόν ότι μάλλον έλαβαν αρνητικά σχόλια και μάλιστα μέσα από τις περιγραφές, συγγνώμη, του Γιώργου, αντιλήφθηκα ότι υπάρχουν πολλά υβριστικά σχόλια. Από την πλευρά μου, επειδή εδώ ήρθαν στο σπίτι μας, νιώθω την ανάγκη να υποστηρίξω και από εδώ, γιατί το έκανα και στα social media, αυτή τη συνέντευξη, αυτή την απόφαση του Μιχάλη να ανοίξει την καρδιά του και να ανοίξει την ψυχή του και να μας πει, χωρίς καν να μπει σε λεπτομέρειες, απλά ως ένας νέος μπαμπάς και ως ένας καλλιτέχνης που αγαπάμε, όπως πολλοί άνθρωποι που έρχονται εδώ και μοιράζονται αντίστοιχες εμπειρίες και σκέψεις. Όχι ότι χρήζει υποστήριξης, αλλά χρήζει σίγουρα αγάπης και πολύ μεγάλου θαυμασμού, και νομίζω ακριβώς ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι, πριν κρίνουμε και πριν κάνουμε τα υβριστικά σχόλια, που η αλήθεια είναι ότι όλοι τα κάνουμε λίγο εύκολα, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, να σκεφτόμαστε ότι ειδικά όταν οι άνθρωποι έχουν παιδί και οικογένεια, οφείλουν να είναι δίπλα τους και να είναι υγιείς και να τα στηρίξουν και να τα αγαπάνε. Και επειδή προσωπικά προέρχομαι και από μια οικογένεια διαφορετική για κάποιους και μεγαλωμένη με τη μαμά μου και ένα φίλο της, η οικογένεια είναι κάθε στέγη και κάθε σπίτι μπορεί να σου προσφέρει ασφάλεια, αγάπη, σεβασμό και ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη. Αν ένα σπίτι έχει αυτά, όποιος και να είναι μες στο σπίτι, είτε είναι μια μαμά, είτε ένας μπαμπάς, είτε μονογονικές οικογένειες, είτε παππούς, γιαγιά, ο καθένας με τη δική του οικογένεια, οφείλει να παίρνει το σεβασμό τον γύρω του. Και οφείλουμε όλοι να είμαστε ανοιχτοί. Αυτό ήθελα να πω. Καλά κάνεις και το λες. Όχι ότι χρειάζονται υπεράσπιση συγκεκριμένοι δύο άνθρωποι. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι χθες που εγώ στήριξαν δεν το ήξερα την κίνηση. Είδα την ανάρτηση του Γιώργου και ήθελα απλά να το πω, γιατί έγινε εδώ όλο αυτό. Ναι, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και να τον ευχαριστήσω πάλι. Και εγώ θα ήθελα να τον ευχαριστήσω από πλευράς μου, αλλά ήταν πολλοί άνθρωποι που στήριξαν την ανάρτηση του Γιώργου του Μακρύ. Και επειδή η τηλεόραση μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο μόνο, εντάξει, η τηλεόραση δεν σημαίνει ότι ανοίγουμε τις ζωές των ανθρώπων εδώ και θα πρέπει να βάλουμε προβολή σε κάθε του συρτάρι. Φυσικά. Ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή μας να φτάσουμε τη συζήτηση μέχρι ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Απλά να πούμε ακόμα και στους πιο δύσπιστους, ακόμα και στους πιο αυτό που λέμε άπιστους, ότι δεν μπορούν δύο άνθρωποι να μεγαλώσουν ένα παιδί, η πράξη του Μιχάλη και του Γιώργου είναι μια πράξη αυτοθυσίας, λατρείας και αγάπης. Και αν όλοι γνώριζαν όλη την αλήθεια, από το Α μέχρι το Ω, θα συμφωνούσαν μαζί μας. Ακριβώς. Και είναι ωραίο γενικά όταν μοιράζει ο κόσμος αγάπη, να απαντάμε με αγάπη. Γιατί η αγάπη θα φέρει αγάπη, ενώ το μίσος θα φέρει πίσω άσχημα πράγματα για όλους μας. Να μην κρίνουμε, να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί, κατά τη γνώμη μου, και να αγαπάμε τους ανθρώπους γύρω μας. Ναι. Γιατί αν είναι ο διπλανός μας καλά, είμαστε κι εμείς. Αυτό ήθελα να πω. Σας ζητώ συγγνώμη για το χρόνο που εκμεταλλεύτηκα. Και τώρα ήρθε η ώρα να.